Στις κάλπες προσέρχονται οι Ούγγροι πολίτες την Κυριακή για το αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα που έχει προκηρύξει η κυβέρνηση όσον αφορά στις ποσοστώσεις των μεταναστών που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απομένουν λίγα 24 ώρα μέχρι την έναρξη της διαδικασίας και το κλίμα είναι πολεμένο στη χώρα, αφού κυρίως το κυβερνητικό στρατόπεδο ανεβάζει τους τόνους, θέλοντας να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι που έχουν δεχθεί μετανάστες, δείτε πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Οι μετανάστες βιάζουν γυναίκες και κάνουν άλλα παρόμοια πράγματα. Στην αντίπερα όχθη, οι πολέμοι της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρούν να επιστρατεύσουν το χιούμορ προκειμένου να προσελκύσουν κάθε δυνατή ψήφο. Αφήσεις με ερωτήματα όπως «Το ξέρετε ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι από την Ουγγαρία που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη» βρίσκονται στους δρόμους της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Η εκστρατεία του κόμματος «Σκύλος με 2 ουρές» είναι η αγαπημένη μου. Δίνει την καλύτερη δυνατή χιουμοριστική απάντηση στην παράλογη κατάσταση που το κυβερνών κόμμα έχει προκαλέσει με αυτό το δημοψήφισμα. Μόλις την περασμένη Τρίτη, η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με στόχο να πάψουν να αναζητούν να κατευθυνθούν προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη μέσα από το σερβικό και το ουγγρικό έδαφος.